Σε απελπιστικά για τους φοιτητές ύψη έφτασαν οι τιμές των ενοικίων για φοιτητικά διαμερίσματα. Σύμφωνα με τις τιμές που καταγράφουν οι φοιτητικές οργανώσεις που αναλαμβάνουν να βοηθήσουν φοιτητές για την εξέβρεση διαμερισμάτων, οι πλέον ακριβότερες τιμές εντοπίζονται στη Λεμεσό, με τις τιμές για μία γκαρσονιέρα να ξεκινούν από τα 450 ευρώ και να φτάνει μέχρι τα 700 ευρώ. Μιλάμε για μονάδια των 600 ευρώ μέχρι και 900 ευρώ και από εκεί και πέρα πάμε σε πιο μεγάλα διαμερίσματα με το 2 δωματίων που αυτά είναι απαγορευτικά ακόμα και για συγκατοίκηση. Δηλαδή από 800 μέχρι και 1200. Ελαφρώς καλύτερη είναι η κατάσταση που καταγράφεται στη Λευκωσία, όπου ωστόσο και εκεί οι τιμές είναι ιδιαίτερα τσουχτερές, με την περιοχή της Αγλαντζάς να έχει αυξητικές τάσεις σε σχέση με την Έγκομη, όπου οι τιμές παρέμειναν σταθερές. Στην Αγλαντζάν φέτος οι τιμές κυμαίνονται από 500 μέχρι 600 ευρώ. Μιλούμε για μονάρι διαμέρισμα. Στα 550 ευρώ είναι ο μέσος όρος για ένα διαμέρισμα σε καλή κατάσταση, βέβαια χωρίς επιπλά. Στα στούτιο είναι γύρω στα 450 ευρώ. Ξέρουμε ότι τα διάρκεια ξεκινούν από 550 και πάνε και μέχρι τα 700-750 ευρώ. Προβληματική είναι και η ποσότητα των κλινών στις φοιτητικές εστίες των κρατικών πανεπιστημίων, οι οποίες είναι μόλις ορισμένες εκατοντάδες, ενώ οι φοιτητές των δύο πανεπιστημίων ξεπερνούν τις 10.000. Συγκεκριμένα, 300 κλίνες αριθμούν οι φοιτητικές εστίες του ΤΕΠΑΚ, στο οποίο φοιτούν 3.500 περίπου άτομα, ενώ το Πανεπιστήμιο Κύπρου διαθέτει μόλις 200 δωμάτια, με τους φοιτητές του να φτάνουν τις 7.000. Ωστόσο, το πρόβλημα δεν αναμένεται να αμβλυνθεί σύντομα, καθώς η εκτόξευση των τιμών στον κατασκευαστικό τομέα είναι απαγορευτικές. Πρόσφατες προσπάθειες του Πανεπιστημίου Κύπρου για την ανέγερση νέων φοιτητικών εστιών μπήκαν στο σιρτάρι λόγω του ιδιαίτερα υψηλού κόστους.